Και βέβαια θέλω να πω ότι και εσύ έχεις μιλήσει με τον Σπύρο και εγώ έχω μιλήσει με τον Σπύρο. Σε μια προσπάθεια Έχω μιλήσει και με τις δύο πλευρές. Και επιβεβαιώνεται, δηλαδή μπορεί, το επιβεβαίωσε βέβαια και ο Γιάννης Ζουγανέλης χθες μιλώντας σε ένα site. Στο T-Life, αλλά μπορώ και εγώ να πω ότι επιβεβαιώνεται η είδηση του διαζυγίου. Mm-hmm. Επίσης, θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο εγώ το ήξερα πολύ καιρό. Απλά, προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσα να το μοιραστώ, γιατί οι ίδιοι δεν ήθελαν να βγει προς τα έξω ακόμη το θέμα του χωρισμού τους. Ακόμα βρήκατε εμείς πριν δύο εβδομάδες εδώ πέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Μιλάγαμε για το τι και πώς. Το ήξερες και δεν το έλεγες. Θυμάστε όμως ότι τότε, επειδή εντάξει, δεν ήθελα και εγώ να κρύβομαι τόσο πολύ, είχα πει ότι μπορεί να συμβαίνει και κάτι άλλο. Το θυμάστε. Δεν είχα πει βέβαια τι. Είχα σεβαστεί το γεγονός ότι τα παιδιά δεν θέλανε να το πούνε. Βγήκε τώρα η είδηση προς τα έξω. Ωστόσο, να σας πω ότι όλες αυτές οι φήμες που κυκλοφορούσαν τόσο καιρό δεν ήταν χωρίς φωτιά, δηλαδή δεν υπήρχε καπνός χωρίς φωτιά. Υπήρχαν πολλές φορές όπου το ζευγάρι είχε έρθει σε διάσταση. Προσπαθούσαν να σώσουν το γάμο τους. Τελικά πήραν τώρα την οριστική απόφαση να προχωρήσουν σε διαζύγιο. Κατατέθηκε το διαζύγιο. Θα είναι συνενετικό. Είναι βελούδινο το διαζύγιο. Δεν υπάρχει κανένα θέμα μεταξύ τους. Ο ένας εκτιμά τον άλλον πάρα πολύ. Θα βγει πολύ γρήγορα το διαζύγιο. Ο Σπύρος άλλωστε είναι και πολύ καλός δικηγόρος, τα ξέρει αυτά. Εκπροσωπεί τον εαυτό του. Όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι συνενετικό, βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Η Ελεονόρα και ο Σπύρος είναι πολύ καλά. Θέλουν και οι δύο να προχωρήσουν τη ζωή τους. Επιβεβαίωσε και ο Γιάννης Ζουγανέλης αυτά που είπε. Ακριβώς. Θέλουν να προχωρήσουν τη ζωή τους. Προσπάθησαν πολλές φορές να σώσουν το γάμο τους. Τελικά δεν τα κατάφεραν. Και εγώ έχω να πω πάντα αυτό που λέω: το ότι ένας χωρισμός είναι για καλό. Έτσι, μπράβο. Δεν είναι ποτέ για κακό. Είναι για να προχωρήσεις πέρα-πέρα και να κάνεις τη ζωή σου όπως εσύ. Ένα διαζύγιο. Σε πιάνει τέλος πάντων. Καλά, δεν έγινε και τίποτα. Βέβαια. Δεν έγινε και τίποτα, όπως λέει και η Ελεονόρα, ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία. Μόνο γι' αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, ευχάριστο μπορεί να μην είναι, αλλά εγώ πιστεύω πραγματικά αυτό που έλεγα πριν, ότι όταν αποφασίζεις να χωρίσεις, το κάνεις για να είσαι εσύ καλύτερα και να προχωρήσεις καλύτερα τη ζωή σου. Και τα παιδιά το κάνανε γι' αυτό το λόγο και προχωρούν τη ζωή τους και είναι μια χαρά. Ούτε παιδιά είχαν προλάβει να κάνουν, υπό την έννοια ότι ξέρεις κάποια επίμονη ζευγάρια σου λένε δεν θα χωρίσω για τα παιδιά, που και αυτό λάθος είναι. Γιατί χίλιες φορές καλύτερα να είναι δύο άνθρωποι καλά χώρια από το να είναι μαζί και μίζερα. Δηλαδή, πάντως ήταν όντως πολύ μεγάλος έρωτας. Θυμάστε ότι σε πολύ λίγους μήνες πήγαν την απόφαση να παντρευτούν και είχαν γνωριστεί τη μέρα που έχασε τον πατέρα του ο Σπύρος, που είχε βγει το βράδυ στη Σάνιμπαλτζή και είχε γνωρίσει την Ελεονόρα και αμέσως ήταν μαζί ουσιαστικά κατευθείαν και παντρεύτηκαν. Εντάξει, είχε άδοξο τέλος αυτός ο γάμος, δεν τρέχει τίποτα σιγά. Λοιπόν.